Κυρίες, κύριοι και παιδιά, χαίρετε. Όταν ανοίξουμε τα μάτια μας το πρωί, θα δούμε τα πάντα γύρω μας χάρη στον ήλιο, που φέγγει, φωτίζει, θερμαίνει τη γη, τον πλανήτη μας. Και τη νύχτα, όταν σβήσουν τα φώτα μέσα στο σπίτι μας, όταν ανάψουμε φωτιές για να βλέπουμε γύρω μας, όταν είναι απόλυτο σκοτάδι, τότε θα αναζητήσουμε στον ουρανό τα άστρα που φεγγοβολούν και το κοντινό μας άστρο, το φεγγάρι, τη σελήνη. Σήμερα θα κάνουμε ένα ταξίδι διαπλανητικό, ένα ταξίδι στα άστρα και θα δούμε πώς οι πρόγονοί μας πίστευαν ότι δημιουργήθηκε το σύμπαν, πώς κινούνται τα άστρα μέσα στον αιθέρα, μετεωρίζουν, φέγγουν, είναι κομήτες που κινούνται γρήγορα και εξαφανίζονται στον ουρανό, φέγγουν για πάντα όπως ο ήλιος, φέγγουν σαν τη σελήνη περιοδικά κάθε 28 μέρες στον κύκλο της ζωής τους. Τι πιστεύουν για τα άστρα και τη δημιουργία τους οι πρόγονοί μας? Ο Πλάτωνας λέει «παντός ουρανού σφαιροειδούς όντως». Ολόκληρος ο ουρανός είναι σφαιροειδής. Το μένγαρ όλων σφαιροειδέσον. Το σύμπαν είναι σφαιρικό. Ποιος δημιούργησε τον πλανήτη Γη, τον ήλιο, τη σελήνη, τα άστρα που φέγγουν και τα άστρα που ανακαλύπτουμε μόνο αν ταξιδέψουμε στους εθέρες? Ο Πλάτωνας πάλι μας λέει ότι ο δημιουργός είναι ένας. Αυτός δημιούργησε τα πάντα. Ο δημιουργός, ο το παν γενή σας, ο δημιουργός πατήρ και διανοίας Θεού τι αύτης προς χρόνου γένεσιν ή να γεννηθεί χρόνος, ήλιος και σελήνη και πέντε άλλα άστρα επίκλειν έχοντα πλανητά εις διορισμόν και φυλακήν αριθμών χρόνου γέγονεν. Σύμφωνα με τα σχέδια και τη λογική του Θεού ως προς τη γένεση του χρόνου, δημιουργήθηκε ο ήλιος, η σελήνη και τα άλλα πέντε άστρα, τα οποία ονομάζονται πλανήτες, έτσι ώστε να προσδιοριστούν και να διατηρηθούν οι αριθμοί του χρόνου. Οι πρόγονοί μας τι πιστεύουν για τη ζωή σε άλλους πλανήτες? Ζουν άραγε άνθρωποι ή ανθρωποειδή στη σελήνη? Ζούνε άνθρωποι ή άλλα όντα σε άλλους πλανήτες? Ο Πλάτωνας έχει απάντηση και σε αυτό. Ο το παν γενή σας έσπηρε τους μένει στην γην, τους δέει σελήνην, τους δέει στάλα όσα όργανα χρόνου. Οι πρόγονοί μας λοιπόν, δια του Πλάτωνος, μας εξηγούν ότι δεν υπάρχει ζωή μόνον στη γη, αλλά υπάρχουν όντα και στη σελήνη και αλλού στα όργανα του χρόνου, δηλαδή και σε άλλους πλανήτες. Και πώς κινούνται όλα μέσα στο σύμπαν? Όλα κινούνται κυκλικά, σύμφωνα με τον Πλάτωνα. Ουρανών τε σύμπαντα τα περί αυτών όντα ή όντα. Σε ολόκληρο τον ουρανό, όσα βρίσκονται επάνω του κινούνται κυκλικά. Οι δύο πλανήτες οι οποίοι παίζουν πιο σημαντικό ρόλο στην ιστορία του πλανήτη Γη είναι ο ήλιος, ο οποίος θερμαίνει, φωτίζει και ζωογονεί τον πλανήτη, και η σελήνη, η οποία φέγγει τη νύχτα με το φως του ήλιου, το οποίο αντανακλά επάνω της. Γι' αυτό και οι πρόγονοί μας ονόμασαν τους δύο αυτούς πλανήτες τον ημερήσιο και τον νυχτερινό,
Αδέλφια, η Σελήνη λέει ότι τελευταία μάλιστα λένε πως το φως μου είναι νόθο και κλεμμένο από τον ήλιο και δεν θα πάψουν να θέλουν να με φέρουν σε διχόνοια και σε σύγκρουση με αυτόν, τον ίδιο τον αδελφό μου. Δεν φτάνουν όσα έχουν πει για εκείνον πως λίθον αυτόν είναι και μύδρον διάπειρον. Ο Αναξαγόρας είπε ότι ο ήλιος είναι σιδερένιος και είναι πυρωμένος σίδηρος. Για τη γνώμη που είχε ο Αναξαγόρας για τον ήλιο, τιμωρήθηκε από τους συμπατριώτες του, τους κλαζομενίους της Μικράς Ασίας και εξορίστηκε. Εξορισμένος ο Αναξαγόρας κατέφυγε στην Αθήνα, όπου αργότερα ο Πλάτωνας ήταν αυτός ο οποίος έκανε τις θεωρίες του να φαίνονται αληθινές με τα φυσικά του, δηλαδή την εργασία η οποία αναφερόταν στην γέννηση και την κίνηση των πλανητών. Ο Λουκιανός υποστηρίζει ότι η Σελήνη, ο Άρης και η Αφροδίτη είναι πλανήτες οι οποίοι κατοικούνται. Ο Δάμης υποστηρίζει ότι ο Απολλώνιος ο Τιανέας δέχθηκε δώρο από τον Ιάρχα, δηλαδή τον αρχιερέα των Ινδών ιερέων, ο οποίος εμετεωρίζεται, δηλαδή συζητούσε με τους άλλους σοφούς των Ινδών σε απόσταση περίπου 2 πύχεων από το έδαφος, δηλαδή περίπου 90 εκατοστών, μιας και ο πύχης έχει ύψος περίπου 45 εκατοστά. Ο Ιάρχας λοιπόν έδωσε στον Απολλώνιο τον Τιανέα 7 δακτυλίδια, τα οποία φορούσε ανάλογα με τη μέρα, η οποία συμβόλιζε και έναν από τους 7 πλανήτες. Οι 7 πλανήτες έδωσαν και τα ονόματά τους στις 7 ημέρες. Στις 7 ημέρες της εβδομάδος, η οποία χαρακτηρίζεται με τα ονόματα του Ήλιου, του Ερμή, της Σελήνης, της Αφροδίτης, του Κρόνου και των άλλων πλανητών, με την εξής σειρά, σύμφωνα με τους μετεωροσκόπους, αυτούς δηλαδή οι οποίοι ασχολούνται με τους πλανήτες οι οποίοι μετεωρίζονται στο διάστημα. Ο Απολλώνιος φορούσε τα δαχτυλίδια του σύμφωνα με τα ονόματα των ημερών που αντιπροσωπεύουν. Το πρώτο δαχτυλίδι το φορούσε την ημέρα του ήλιου, δηλαδή την ημέρα που σήμερα στα αγγλικά λέγεται Sunday, δηλαδή η ημέρα του Sun, του ήλιου, ή Sonntag στα γερμανικά, την ημέρα επίσης του ήλιου. Την δευτέρα ημέρα φορούσε το δαχτυλίδι της Σελήνης, το οποίο χαρακτηρίζεται από τη λέξη μην στα ελληνικά, moon στα αγγλικά, Montag, Monday, Lunedì, Lendì και Lunes, οι μέρες που σημαίνουν το φεγγάρι, Luna ή Moon. Από τον Άρη, Mars, τον θεό του πολέμου. Ο Ερμής δίνει το όνομα, η οποία στα γαλλικά λέγεται Mercredi και Mercoledì στα ιταλικά. Ο αριθμός του Θεού είναι το νούμερο 5. Γι' αυτό και Giovedì, η ημέρα του Διός, είναι η ημέρα πέμπτη στο γαλλικό ημερολόγιο. Το όνομα της Αφροδίτης παίρνει στα γαλλικά τη ημέρα της εβδομάδος, η οποία ονομάζεται Βενερδί από την Βίνους, η Βένερη που είναι η θεά Αφροδίτη. Από το όνομα του Κρόνου προέρχεται και το όνομα της 7ης ημέρας της εβδομάδος, που είναι αφιερωμένη στον θεό Κρόνο, στον χρόνο, ο οποίος τελειώνει, ο οποίος έχει πεπερασμένη χρονική διάρκεια, με την 7η ημέρα της εβδομάδος, η οποία είναι το σκότος
με τη δύση του Κρόνου, του Σατούρνους, Saturday στα αγγλικά, τελειώνει και η εβδομάδα για να ξαναρχίσει με τη νέα μέρα, η οποία είναι η Κυριακή, η αφιερωμένη στον Θεό Ήλιο, Sunday. Οι Ινδοί, σύμφωνα με τον Φιλόστρατο, κρατούν δαχτυλίδι και ράβδο. Με αυτά μπορούν να κάνουν τα πάντα. Δύναστε μεν πάντα. Και τα δύο θεωρούνται απόρριτα, σύμφωνα με τους Ινδούς σοφούς. Στον ελληνικό μύθο, αυτός που χαρίζει τα δαχτυλίδια είναι ο Θεός Ερμής. Και αυτός που ζητά δαχτυλίδια, ζητά να του κάνουν τα εξής μαγικά επάνω του. Να είναι το σώμα του πάντα υγιές, άτρωτο και απρόσβλητο από αρρώστιες. Να τον κάνει αόρατο, δυνατότερο και από 10.000 άνδρες. Να πετάει πολύ πάνω από τη γη. Να κοιμίζει όποιους θέλει. Να τον κάνει αξιέραστο, δηλαδή αξιαγάπητο. Να είναι στο στόμα όλων, δηλαδή όλοι να συζητούν γι' αυτόν. Να ζήσει 1.000 χρόνια, αποβάλλοντας τα γερατιά, κάθε 17 χρόνια, όπως κάνουν τα φίδια. Να δει τα αόρατα και τα ακατοίκητα. Ποια είναι τα αόρατα και τα ακατοίκητα για τους αρχαίους Έλληνες προγόνους μας? Για έναν αρχαίο Έλληνα, ακατοίκητο και άγνωστο, εθεωρείτο αυτό το οποίο βρισκόταν στο κέντρο της Αφρικής ή στο νότο της Αφρικής, δηλαδή οι πηγές του Νείλου, να βρει τον αντίχθωνα, τι υπάρχει στο νότιο ημισφαίριο, ή κατάλους τον 8ο πλανήτη, ο οποίος είναι κρυμμένος και μη ορατός από τον πλανήτη μας τη Γη. Κατοικούν άραγε άνθρωποι στο νότιο ημισφαίριο, στους αντίποδες, αναρωτιέται ο Λουκιανός. Αν μετακινηθείς πάνω σε μικρό δαχτυλίδι, ικανό να κινεί ολόκληρα βουνά με την άκρη του δακτύλου σου, μπορείς με αυτό το δακτυλίδι να τα κάνεις όλα αυτά ή χρειάζεται να κυκλοφορείς φορτωμένος πολλά δαχτυλίδια σε ένα δάκτυλο του αριστερού χεριού? Ή μήπως ο αριθμός είναι υπερβολικός και θα χρειαστεί και το δεξί? Τι θα μπορέσεις να κάνεις με τα μαγικά σου δαχτυλίδια? Θα μονομαχήσεις τη Βαβυλώνα? Θα φας το πρωινό σου στη Συρία και το βραδινό σου στην Ιταλία ή στη Σικελία? Αυτά ονειρεύονται οι πρόγονοί μας, κοιτώντας τα άστρα και προσπαθώντας να αποκτήσουν πέτρες πολύτιμες που προέρχονται από αυτά τα αστέρια για να στολίσουν τα δαχτυλίδια τους και να κάνουν με αυτά διάφορα μαγικά κόλπα. Να ζήσουν καλύτερα, να δουν πράγματα από ψηλά και να αποκτήσουν φίλους, υγεία και δύναμη 1.000 ανδρών, 1.000 ετών και φωνή 10.000 ανθρώπων που θα ακουστεί σε ολόκληρο τον πλανήτη. Ο Ηρόδοτος μας λέει ότι οι Αιγύπτιοι από τη μελέτη των αστρονομικών φαινομένων παρατήρησαν τι αλλαγές έγιναν στον δικό